Νύχτα βαμμένη με το αίμα νέων ανθρώπων η χθεσινή στην Κρήτη, με 2 άτομα να αφήνουν την τελευταία τους πνοή μέσα σε λίγες ώρες. Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ στην οδό Κισάμου στα Χανιά, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν 2 νέοι παρέσυρε έναν 42χρονο πεζό και έπειτα έπεσε σε διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 3 που μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο. Τα ξημερώματα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 21χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε στα σοβαρά τραυματά του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται τόσο ο 42χρονος όσο και ο 19χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου. Δεν φτάνει οι οικοδομές. Τρέχουνε σαν τις παλαπούρες και πάνε σκοτώνονται. Εμείς φταίμε, ρε φίλε. Φταίνε και οι υποδομές, αλλά άμα μιλάς στο τηλέφωνο και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, σκοτώσεις κόσμο. Επόμενο είναι. Μερικές ώρες αργότερα, στις 3 το πρωί, στο δρόμο από Επισκοπιανό προς Χερσόνησο, έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή ένας 25χρονος που επέβαινε σε τετράτροχο όχημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός Ολλανδός τουρίστας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και βρέθηκε στο οδόστρωμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Ήταν η 3η θυσία στο βωμό της ασφάλτου μέσα σε ένα μόλις 24ωρο και ο 4ος θάνατος μέσα σε 4 ημέρες, με μπαράζ τροχαίων να καταγράφονται στο νησί. Πιο πολύ από όλα αυτά είναι οι ίδιοι οδηγοί. Έχουμε μάθει να οδηγούμε όχι όπως πρέπει. Τα οδοστρώματα αυτά είναι η κακή κυκλοφορία, η κακή συγκοινωνία, 1002. Οδοστρώματα, ένα σώρο. Ο δικός άξονας, άμα θα κάνεις μια βόλτα, είναι μες στις λακκούβες. Τελευταίο περιστατικό, τα μεσάνυχτα, με έναν 56χρονο οδηγό δικύκλου να τραυματίζεται κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στην παλαιά εθνική οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος του Πλατανιά. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, οι γιατροί ωστόσο αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό. Ο 56χρονος χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί, ενώ εξαιτίας του τραυματισμού χρειάστηκε να ακροτηριαστεί στο Πέλμα. Πλέον νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Όλα αυτά ενώ το πρωί της Δευτέρας ένας ακόμα δικυκλιστής είχε χάσει τη ζωή του στον κόμβο του Παγνή. Το φανατηφόρο προκλήθηκε όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 75χρονος παρέσυρε μια 70χρονη γυναίκα που διέσχιζε το δρόμο. Εδώ πρέπει να προσέχουν στο οδήγημα και πρέπει να παίρνουν άξια το δίπλωμα οδήγησης και όχι με τα ρημάδια τα ψηφαλάκια. Τι αφού δεν προσέχουν, τι θα τους κάνω εγώ. Αφιδώς πίνουνε, τρώνε κούπες, ιστορίες και τρέχουν στους δρόμους. Θα σκοτωθούν, τι θα κάνουν. Και οι υποδομές στους δρόμους και όλα αυτά και οι οδηγοί που τρέχουμε και δεν υπολογίζουμε, τα κράνη. Το αίμα ξεκίνησε να ρέει στην άσφαλτο από το Σάββατο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της νέας γέφυρας του Αποσελέμη. Για μία ακόμη φορά μηχανή κατέληξε στο οδόστρωμα, με συνέπεια ο ένας επιβάτης να αφήσει την τελευταία του πνοή και ο δεύτερος να τραυματιστεί. Την ώρα που ο θάνατος θέριζε ψυχές στους δρόμους της Κρήτης, άγιο είχαν το ζευγάρι με τα 2 τους παιδιά, 9 και 11 ετών, που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια του αυτοκινήτου τους μετά από σύγκρουση με φορτηγό το μεσημέρι της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Οι δρόμοι και τα μυαλά των ανθρώπων να πάνε καλά, γιατί τρέχουνε πολύ, φίλε. Δεν προσέχουνε. Τι να πω. Αφού τρέχουνε, δεν προσέχουνε. Τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη έχουν λάβει τρομακτικές διαστάσεις, με το νησί να φρυνεί το χαμό 41 ανθρώπων από την αρχή του χρόνου.